Αναποτελεσματικό χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εξαιτίας της νόσησης διδακτικού προσωπικού από τον κορονοϊό. Στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μαγνησίας έχουν γίνει μέχρι στιγμής 30 προσλήψεις αναπληρωτών με τρίμηνες συμβάσεις εργασίας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι εφόσον οι προσλήψεις αυτές είναι από τον εθνικό προϋπολογισμό, θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να προσλάβει τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εργαζόμενοι σήμερα να εργάζονται με 3 μήνες. Άρα λοιπόν έχουν έρθει στο νομό Μαγνησίας 30 εκπαιδευτικοί. Είχαν έρθει 34, οι 4 έχουν παραιτηθεί, άρα έχουν παραμείνει 30. Οι 6 είναι νηπιαγωγοί, 23 δάσκαλοι και μία καθηγήτρια αγγλικών. Αντιλαμβάνεται η καθεμιά και ο καθένας ότι θα πρέπει αυτοί οι εκπαιδευτικοί να παραμείνουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και να καλύπτουν τις βραχυχρόνιες και τις μακροχρόνιες άδειες των εκπαιδευτικών όταν δεν υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών από τη λίμωξη COVID-19. Αλλά εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση που περνάνε οι μαθητές λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να στηρίξουν τους μαθητές οι οποίοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες και λόγω της μακρόχρονης τηλεκπαίδευσης που έγινε πέρσι και πρόπερσι.